Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδα, ακολουθώντα τον αγωνιστικό βηματισμό των προηγούμενων χρόνων, μαζί με πολλά εργατικά σωματεία που βρίσκονται σήμερα εδώ, όπω και ενώσει αυτοπασχολουμένων, σα προσκάλεσε στη σημερινή σύσκεψη για να συζητήσουμε και να δρομολογήσουμε τις κοινέ αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες μπροστά στην 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Μέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας. Την προηγούμενη περίοδο συναντηθήκαμε στις λαϊκές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας μέτρα προστασίας της υγείας, των εργασιακών μας δικαιωμάτων, των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών μας. Στο δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης που θα βάζει σε πρώτο πλάνο όλα τα αιτήματά μας, που αποτελούν προϋπόθεση για την ισοτιμία των γυναικών και τη χειραφέτησή μας, σας καλούμε να συμπορευτούμε το επόμενο διάστημα. Εξάλλου, τα προβλήματα των γυναικών απασχολούν συνολικά την εργατική λαϊκή οικογένεια. Να αναπτύξουμε λοιπόν κοινέ αγωνιστικέ πρωτοβουλίε στη βάση των κοινών μα ετοιμάτων, πρωτοβουλίε που θα έχουν συνέχεια και κλιμάκωση και θα συμβάλουν στην κινητοποίηση και ένταξη περισσότερων γυναικών στη συλλογική δράση των σωματείων του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματο. Πρωτοβουλίε που δεν θα έχουν απλά έναν επαιτειακό χαρακτήρα. Αλλά κλιμακώνοντας μπροστά στην 8η Μάρτη, θα ανοίγουν το δρόμο για τη συνέχεια. Με τη συλλογική μας οργάνωση μπορούμε να αντιπαλέψουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που λογαριάζει τις ζωές μας με τη λογική του κόστους για το κράτος και με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομήλων. Αυτό ανέδειξαν οι αγώνες των εργατών και των γυναικών του στη στην Κόσκο, στα πετρέλαια καβάλας, στα μπλόκα του αγώνα των αγροτών, κάθε αγωνιστική εστία σε χώρους δουλειάς και γειτονιές. Από αυτούς τους αγώνες αντλούμε δύναμη, κουράγιο, για να πυκνώσουμε το ποτάμι της συλλογική αγωνιστικής διεκδίκησης, για να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς, τη βία. Πρόκειται για την κρατική βία που βιώνουμε γυναίκες της βιοπάλης, με την εγκληματική για τη ζωή μας πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία ως εμπόρευμα. Τη βία των γονατισμένων νοσοκομείων χωρίς μόνιμο προσωπικό και αναγκαίο εξοπλισμό και της υποβαθμισμένης έως ανύπαρκτης πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας τη βία μου που μας αναγκάζει να χρυσοπληρώνουμε γιατρούς και εξετάσεις, να χρυσοπληρώνουμε τα τεστ, τον προγεννητικό έλεγχο, για να φουσκώνουν τα κέρδη των ιδιωτικών ομίλων της υγείας. Πρόκειται για την εργοδοτική βία που εξουθενώνει τις γυναίκες εργαζόμενες σωματικά και ψυχικά, με τα εξαντλητικά ακανόνιστα ωράρια, τους εξευτελιστικού μισθούς, με τις αναστολές των ρεπό και των προγραμματισμένων αδειών, την εντατικοποίηση, τα δεκάωρα και τα δωδεκάωρα, την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας που μας κάνουν ακόμα πιο ευάλωτες στην πανδημία. Τη μονιμοποίηση της τηλεεργασίας που εξαφανίζει τον ελεύθερο χρόνο μας. Πρόκειται για την εργοδοτική βία που μας θέλει κλεισμένε στους τέσσερις στίχους του σπιτιού μας. Απομονωμένες, ανήμπορες, απελπισμένες, που χτυπάει τη συνδικαλιστική μας δράση με στόχο να τσακίσει κάθε εργατική αντίσταση που αφήνει τις γυναίκες εργαζόμενες εκτεθειμένες στα απανοτά κύματα των αντιδραστικών αλλαγών που φέρνουν μαζί τους όλοι οι αντεργατικοί νόμοι. Πρόκειται για τη βία της ακρίβειας που σπάει κόκαλα εξανεμίζοντας το οικογενειακό εισόδημα, των βουσκωμένων λογαριασμών του ρεύματος και των τιμών που έχουν πάρει την ανηφόρα στα σούπερ μάρκετ. Και ενώ η ψαλίδα συνεχώς μεγαλώνει ανάμεσα στις ανάγκες μας και στο επίπεδο κάλυψής τους, ακόμα και στα στοιχειώδη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη στήριξη των κομμάτων που βαδίζουν στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χαρίζει 11 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για επιδοτήσεις και προνόμια στους επιχειρηματικούς κολοσσούς. Την ίδια στιγμή χρυσοπληρώνουμε μέσω της αβάσταχτης φορολογίας πάνω από 6,4 δισεκατομμύρια για τις νατοικές ανάγκες μόνο το 2022. Πρόκειται για τη βία της έλλειψης δημόσιων δωρεάν υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, που ρίχνουν στις πλάτες των γυναικών την ευθύνη αυτή. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι μας εκβιάζουν να δουλεύουμε οι γυναίκες εργαζόμενες, οι εργαζόμενες μητέρες, 10 ώρα και δωδεκάωρα, να μας εκμεταλλεύονται όσο και όποτε τους φέρνουμε περισσότερα κέρδη και γι' αυτό το λόγο η κυβέρνηση τους χαρίζει εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για να φτιάχνουν χώρους παιδοφύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις τους, ενώ σήμερα όλα τα παιδιά θα έπρεπε να καλύπτονται από δημόσιους και δωρεάν βρεφονιπιακούς σταθμούς με ειδικευμένου παιδαγωγού και σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα για την αγωγή και τη φροντίδα του. Πρόκειται για τη βία των υπεριαλιστικών σχεδιασμών που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά, ενώ η όξυνση των ανταγωνισμών μεταξύ των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία στο Ουκρανικό μέτωπο προειδοποιούν για τις επιπτώσεις στη ζωή μας, στο μέλλον των παιδιών μας, για τους τεράστιους κινδύνους που έχει για τις γυναίκες και τις οικογένειές μας η εμπλοκή της χώρας μας στα ευρωατλαντικά σχέδια. Σε αυτό το έδαφος αυτής της βίας ανθίζουν τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας, των βιασμών, των δολοφονιών γυναικών. Κάτω από αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, οι γυναίκες δεν μπορούν να ξεφύγουν από παθογόνες βίες, οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Οι στρεβλές νοοτροπίες και αντιλήψεις γεννιούνται μέσα σε αυτές τις συνθήκες, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής εξάρτησης ενός ανθρώπου από τον άλλον. Στο έδαφος της κοινωνίας της εκμετάλλευσης, η όποια οικονομική ανεξαρτησία της γυναίκας από τον άνδρα δεν μπορεί να πάρει χαρακτηριστικά ουσιαστικής οικονομικής και κοινωνικής απελευθέρωσης. Πάνω σε αυτό το έδαφος παραμένουν και αναπαράγονται αναχρονιστικές, σκοταδιστικές, ανορθολογικές απόψεις για τις σχέσεις των δύο φίλων. Συναδέλφους και συνάδελφοι, πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι σε αυτή τη γενικευμένη επίθεση σε βάρος μας, είναι πάλι με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες μας στην εργασία, στην υγεία, στη μόρφωση των παιδιών μας, στην προστασία της μητρότητας. Σας καλούμε να μετατρέψουμε το θυμό και την αγανάκτησή μας σε συλλογική δράση και αγώνα. Σήμερα, τον 21ο αιώνα, υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε όλοι και όλες μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με σταθερό ωράριο εργασίας, με μείωση των ωρών εργασίας, με μέτρα προστασίας της μητρότητας, με αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας. Γι' αυτό αντιπαλεύουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, που στο όνομα της συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων και των ίσων ευκαιριών, Εδρεώνουν την εργασιακή ζούγκλα καταδικάζοντάς μας σε ωράρια και ζωή λάστιχο, για να κερδίζουν οι επιχειρηματικοί κολοσσοί από τη μεγαλύτερη εκμετάλλευσή μας. Γι' αυτό διεκδικούμε την κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Δεν συμβιβαζόμαστε με τη μονιμοποίηση της τηλεεργασίας. Παλεύουμε για να εργαζόμαστε όλες και όλοι με συλλογικέ συμβάσεις εργασίας που θα μας εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς μισθούς και προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού με μέτρα υγεία και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δεν ανεχόμαστε να μένουν οι αυτά που ασχολούμενες για μέρες χωρίς εισόδημα όταν αναγκάζονται να κλείσουν το κατάστημα ή την ατομική του επιχείρηση αν τύχει να αρρωστήσουν οι ίδιες ή τα του. Δεν συμβιβαζόμαστε με το σημερινό πανεπιστήμιο, το οποίο η επιχειρηματική λειτουργία συνθλίβει τα όνειρα, το μέλλον και την πορεία των φοιτητριών για το πτυχίο, που σκοντάφτει πάνω σε εκβιασμούς και σε κάθε είδους πιέσεις. Παλεύουμε ενάντια στους οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς που βιώνουν οι φοιτήτριες σε κάθε πλευρά της ζωής τους ώστε να μην εξαρτώνται από την οικογένεια, το σύντροφό τους, να μην εγκλωβίζονται σε παθογόνες σχέσεις. Όλα αυτά είναι το θερμοκήπιο για τη βία κάθε μορφή σε βάρος τους, ακόμα και για τα απαράδεκτα φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης. Αγωνιζόμαστε για ένα πανεπιστήμιο όπου η κάθε μία και ο καθένας θα μορφώνεται, θα σπουδάζει χωρίς εμπόδια, θα είναι δημόσιο και δωρεάν, χωρίς κοινωνικούς φραγμούς στην πρόσβαση της γνώσης θα είναι στην υπηρεσία της ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και όχι των εκάστοτε αναγκών της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, όπως συμβαίνει στο σημερινό Πανεπιστήμιο, που έχει τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων, κομμένο και ραμμένο στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στον, υπερ... στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας στους σχεδιασμούς ΥΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Απαιτούμε να κλείσουν οι αμερικανονατοικές βάσεις, να μην σταλεί κανένα στρατιωτικό σώμα έξω από τα σύνορα. Ξέρουμε ότι οι ίδιοι που κλέβουν τον ιδρώτα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών σε συνθήκες ειρήνης, είναι οι ίδιοι που τους στέλνουν στον πόλεμο για να σκοτωθούν για τα συμφέροντά τους, για να κερδίσουν στον μεταξύ του στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Η πάλι μας αυτή έχει σημασία για τη ζωή μας. Έχει σημασία για το μέλλον των παιδιών μας. Ο κοινός αγώνας ανδρών και γυναικών ενάντια στη γενεσιουργό μορφή βίας, την κοινωνία της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, είναι η δική μας απάντηση στις φεμινιστικές φωνές που επιδιώκουν να θολώσουν το κριτήριο των γυναικών για τη ρίζα της ανισοτιμίας τους. Παρουσιάζουν την κυριαρχία των ανδρών ως κύρια αιτία για τις διακρίσεις που βιώνουν οι γυναίκες. Έτσι, αθωώνουν την κοινωνία που έχει στο DNA της την καταπίεση, την ανισοτιμία, παράγει και αναπαράγει τις αντιδραστικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των δύο φίλων, αλλά και τις ανορθολογικές θεωρίες περί κατασκευής του φίλου αθωώνουν την εξουσία των εκμεταλλευτών, που έχει εκπροσώπους άνδρες και γυναίκες. Ας αναλογιστούμε αν βελτιώθηκε η κατάσταση των εργαζόμενων γυναικών με την ανάδειξη τόσων γυναικών σε θεσμούς του κράτους ως πρωθυπουργοί σε ορισμένα κράτη, παραδείγματος χάρη στη Γερμανία, στη Φιλανδία, σε επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε Υπουργεία, Είδατε να διστάζει η πρόεδρος της Δημοκρατίας που είναι γυναίκα να επικυρώσει τον νόμο Χατζηδάκη όλο το αντιλαϊκό οπλοστάσιο των νόμων της κυβέρνησης που τα μισά και πάνω νομοσχέδια στήριξαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν στο παρελθόν. Αλλά και η ανάδειξη γυναικών σε στελέχη μετοχικών επιχειρήσεων δεν μείωσε την εκμετάλλευση ανδρών και γυναικών. Για παράδειγμα, γυναίκα δεν ήταν το διευθυντικό στέλεχος που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή της στο κλείσιμο του εργοστασίου της Coca-Cola, οδηγώντας την ανεργία εκατοντάδες εργάτες. Φανταζόμαστε ότι και η νέα πρόεδρος του Συνδέσμου των Εφοπλιστών με την ίδια ζέση θα υπερασπιστεί το χτύπημα στα δικαιώματα των αυτεργατών. Συνάδελφοι και δεν εξαντλούμε την αγωνιστικότητα και τη διαμαρτυρία μας μια μέρα το χρόνο. Γι' αυτό σας καλούμε σε αλλεπάλληλες, πολύμορφες δράσεις που θα δυναμώνουν τον κοινό μας αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχου μας για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας με την προβολή και των ιδιαίτερων διεκδικήσεων για τις γυναίκες. Ο πρώτος αγωνιστικός σταθμός στο επόμενο διάστημα είναι η κινητοποίηση της 26ης Φλεβάρη, απαιτώντας μέτρα για την προστασία της υγείας των εργασιακών μας δικαιωμάτων κατά της ακρίβειας. Θα υποδεχθούμε και θα διαδηλώσουμε μαζί με τους εργαζόμενους από τα πετρέλαια Καβάλας και από τη Λάρκο, με τις γυναίκες και τις οικογένειές τους που δίνουν ένα σκληρό αγώνα για να μείνουν στον τόπο τους και να μην ξεσπιτωθούν να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες αυτές που οργανώθηκαν δίπλα στους άντρες τους και διεκδικούν τη ζωή που τους αξίζει. Να καταγγείλουμε όλους αυτούς που ψευδεπίγραφα παρουσιάζονται ως υπερασπιστές των γυναικείων δικαιωμάτων, ενώ καταδικάζουν όλες αυτές τις γυναίκες και τις οικογένειές τους στην ανεργία και στην ανασφάλεια. Μπροστά στην 8η Μάρτη μπορούμε να ξεδιπλώσουμε την κοινή μας δράση με εξορμήσεις, συζητήσεις, εκδηλώσεις στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, στα μικρομάγαζα. Σας καλούμε να συμμετέχουμε όλοι στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα την 3η 8 Μάρτη στις 6 το απόγευμα. Να στείλουμε το μήνυμα ότι το θάρρος, η τόλμη, η αντοχή, η χειραφέτηση της γυναίκας χτίζεται μέσα στην πάλη για τη γυναικεία ισοτιμία για να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τους εκβιασμούς και τη βία. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο, είναι η ασπίδα προστασίας της γυναίκας για να παλέψει να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη.